υπήρξε το δεξί χέρι του Αμπού Μπάκρ Αλ-Μπαγδάτι, αρχηγού του ISIS και εκπρόσωπος τύπου της οργάνωσης Daesh. Για λίγες μέρες από όταν πέθανε ο αρχηγός του αυτοαποκαλούμενου Ισλαμικού κράτους, ανέλαβε μάλιστα θέση αρχηγού ο ίδιος, ο οποίος όμως εξοντώθηκε κατά τη διάρκεια επιδρομής στη Βόρεια Συρία σύμφωνα με την Ουάσιγκτον. Καταγόταν από την Κρήτη, το όνομα του ήταν Ιωάννης Θωμάς Γεωργιλάκης και αποτελούσε έναν από τους βασικούς στόχους της αεροπορικής επιδρομής που στήθηκε την 26η Οκτωβρίου στο χωριό Άιν Αλ-Μπαϊντά, στο βόρειο τμήμα της επαρχίας Χαλέπι, κοντά στην πόλη Τζαραμπλούς, στα σύνορα με την Τουρκία. My name is Tanya Georgios. For a decade I was an Islamic extremist. My ex-husband became a leading member of the Islamic State. And now I'm hoping to counter his ideology. Όπως λέει η επιχρόνια σύζυγός του Τάνια Τζάουντρι, με καταγωγή από τον Μπαγκλαντές, που ήταν για μεγάλο διάστημα γνωστή με το ψευδώνυμο «Η πρώτη κυρία του ISIS», ο Γεωργιλάκης γεννήθηκε στο Τέξας, είχε καταγωγή την Κρήτη, ήταν παιδί μιας συντηρητικής οικογένειας Ελλήνων και είχε γαλουχηθεί με στρατιωτική πειθαρχία. My ex-husband John was a very religious child. From the age of 10, he was a very practicing Orthodox Christian. He read and memorized the Bible. Ο πατέρας του Τίμωθη ήταν γιατρός και απόφυτος της φημισμένης στρατιωτικής ακαδημίας West Point των Ηνωμένων Πολιτειών και από τις βαθιά ριζωμένες διδαχές του χριστιανισμού, ο ίδιος βρέθηκε να ασπάζεται το τζιχάντ μετά την τρομοκρατική επίθεση της 11 Σεπτεμβρίου. All the while surrendering themselves to Allah's command by waging jihad against the enemies of his religion. Με τη Βρετανίδα σύζυγό του, Τάνια Τζάουντρι, μοιράζονταν τις ίδιες ακραίες πεπιθήσεις για τον ιερό αγώνα που είχε κηρύξει ο Σάμα Μπιν Λάντεν στη Δύση. Απέκτησαν 4 παιδιά που ο ίδιος δεν δίσταζε να ντύνει με τη φορεσιά των τζιχαντιστών και βρέθηκε μόνος όταν μετά την γέννηση των παιδιών τους η 35χρονη γυναίκα συνειδητοποίησε ότι αυτές οι αρχές και η τυφλή πίστη στο Ισλάμ δεν την εξέφραζαν και ήθελε μια κανονική ζωή. And I got pregnant. John dressed up my son like a jihadi. Ο θάνατος του Γεωργελά, όπως ονομαζόταν στην Αμερική, δεν ανακοινώνεται πάντως για πρώτη φορά, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα είχε σκοτωθεί και το 2017 σε βομβαρδισμού στην Ανατολική Συρία. John loves Syria. He's in Syria somewhere. I don't think he'll ever change his way of thinking because he's in so deep. And for him to change, I think that would, you know, send him off the deep end.